200 οικογένειες είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν ικανές ποσότητες συσκευασμένων τροφίμων που εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από χορηγίες, ο οποίος δείχνοντας για ακόμη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, φρόντισε εν ώψη των εορτών του Πάσχα να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Σήμερα 10 με 12 η ώρα έγινε διανομή και τροφίμων σε 200 οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα είχαμε και διανομή και από τις δημοτικές κοινότητες αντίστοιχης ποσότητας σε συνανθρώπους που δυστυχώς δεν μπορούν να τα φέρουν τόσο εύκολα βόλτα. Αυτές οι δράσεις συνεχίζονται ήδη από τα Χριστούγεννα και μέχρι σήμερα. Κάθε εβδομάδα έχουμε μέσα από την Τράπεζα Τροφίμων και Ρούχων διανομή προϊόντων, τα συσκευασμένα προϊόντα αυτά της καθημερινής χρήσης, να το πω έτσι, και είναι κάτι που θα συνεχιστεί επίσης και μετά. Οι άνθρωποι που απευθύνονται πλέον στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων αυξάνονται καθημερινά, αφού η κρίση έχει δημιουργήσει μια γενιά νεοπτώχων. Έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά. Έχουμε γύρω στα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αλλά πιστεύω ότι θα αυξηθεί δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, έχουμε μια αύξηση των 30% αυτών των νεοανέργων που έχουν έρθει σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες λίγο πιο υποφερτές. Να είναι ο άνθρωπος... Όλοι έχουμε δυστυχώς πεσμένη ψυχολογία. Προσπαθούμε με όλο αυτό και εμείς να δώσουμε, γιατί και η προσφορά είναι κάτι που μας ευχαριστεί, και αυτοί που θα το πάρουν και το έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτές τις ημέρες να μην είναι πεινασμένοι. Η κοινωνική προσφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης όμως δεν σταματά, καθώς την Κυριακή του Πάσχα στην αίθουσα της φοιτητικής λέσχης 500 άπολοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα σε ένα γιορτινό περιβάλλον το πασχαλινό τους γεύμα. Ακριβώς σε συνέχεια των δράσεων που έχουμε σε εξέλιξη και από τα Χριστούγεννα, όπως θυμάστε και τότε, μία μέρα διανύμαμε τρόφιμα συσκευασμένα σε απόρους σε οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, και όπως είχε γίνει και τότε το γεύμα των Χριστουγέννων, τώρα έχουμε το γεύμα του Πάσχα για την Κυριακή την ημέρα ανήμερα του Πάσχα, στο χώρο της φοιτητικής λέσχης που μας παραχωρεί το Απιθύτα, όπου θα παρατεθεί το γεύμα για τους συνανθρώπους μας που αυτές τις μέρες δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν από μόνοι τους τη δυνατότητα για ένα όμορφο γιορτινό τραπέζι. Αυτή τη φορά θα είναι για 500 άτομα, επειδή λίγο και με το Πάσχα προφανώς θα έχουμε λίγο λιγότερη προσέλευση, ακριβώς γιατί δεν είναι και εποχές για να έχουμε απώλειες. Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να πραγματοποιεί κάθε Κυριακή τα καθιερωμένα γεύματα προς απόρους στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης. Επίσης, συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δήμου και έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ενός τακτικού κοινωνικού παντοπολίου. Στα πλαίσια αυτά, ήδη θα εκμεταλλευτούμε και ένα πρόγραμμα που εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας μαζί με δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Είναι στα Σκαριά, το υποβάλαμε προχθές, μάλιστα έγινε σχετική ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε αυτό να έχει την τακτική και τη μόνιμη βάση και φυσικά τον μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων που ωφελούνται.